Είναι μια γνωριμία που δεν θα ήθελα να κρατήσω μετά από εδώ. Με τίποτα. Μπόρεσα να φύγω. Θεωρώ με το κεφάλι ψηλά να μιλήσω με όλους, αλλά ένας άνθρωπος που δεν πέρασα καλά μαζί του. Με βοήθησε βέβαια πάρα πολύ. Είδα την ψυχραιμία μου. Είδα πώς μπορώ να κάνω μια συζήτηση όταν με διακόπτουν, μου φωνάζουν. Πώς μπορώ να κρατήσω θυμό μέσα μου. Γενικά με έχει βοηθήσει σε πολλά πράγματα. Αλλά εντάξει. Ήταν υπερβολική όμως η συμπεριφορά του Δήμου προς την Νίκη. Άντε, εγώ φταίω, παιδιά. Ναι. Όχι. Ξαφνικά σήμερα φταίω σε όλα εγώ. Δεν είπα ότι δεν έχεις δίκιο. Είπα υπερβολική. Σαν άντρα δεν έπρεπε να τη φωνάζεις και να σου δεν πρέπει να κάνεις μια γυναίκα να κλάψει. Δεν θέλω να μου μιλάει αυτό εδώ το είσαι ο πρόεδρος του Power Club. Και εγώ στη μέση και καλά ήμουν το όνομά μου. Γι' αυτό εννοώ ότι καταλαβαίνετε, παιδιά, δεν θέλω να μου χαλάσει. Εγώ λέω τη γνώμη μου. Όχι, δεν εγώ δεν το έκανα με σκοπό να του χαλάσω κάτι. Έτσι και μου ζήτησε η Κατέρνα της και δεν είμαι άνθρωπος που θα κάτσω εδώ να πω «Α, με το Δήμο όλα καλά, τσεκωθήκαμε, αλλά τε βρήκαμε». Όχι. Δήμο, θα ήθελα οπωσδήποτε να σε ακούσω όπως καταλαβαίνεις. Δεν θέλω, ειλικρινά νιώθω ότι κάτι γίνεται εδώ πέρα και... Ειλικρινά, εγώ δεν είχα κάτι με την Νίκη. Αν δει τα επεισόδια, τα επόμενα, γιατί προφανώς δεν τα έχει δει, την έχω παραδεχτεί σε πολλά πράγματα. Αλλά προφανώς έχει έρθει μια άλλο, για άλλο λόγο εδώ πέρα τώρα. Άντε πάλι. Μου θυμίζει μια άλλη κίνηση. Δεν θέλω να ασχοληθώ καν. Όποιος λέει τη γνώμη του, έχει έρθει με άλλο λόγο. Είναι η γνώμη της, τη σέβομαι απόλυτα. Απλά δεν θέλω την αντικρούσω. Είναι η γνώμη της. Εσύ πιστεύεις ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσετε με κάποια στιγμή να έχετε καλύτερες σχέσεις? Όχι, όχι, δεν νομίζω. Τα βήματα πίσω τα έκανα. Ήσουν παρόν. Τα έκανα αρκετές φορές. Δεν ήσουν εσύ, δεν είναι. Ήταν η Κατερίνα. Okay. Τώρα, ότι απλά δεν την έχω. Για το να μιλήσω έφυνα... τηλέφωνο με κάποιον, θέλω να μιλάω. Αν θέλω, παίρνω κάποιον τηλέφωνο ή του στέλνω ένα μήνυμα. Δεν έχω στείλει ποτέ μήνυμα στην Νίκη. Από την αρχή μέχρι σήμερα. Δεν νομίζω ότι άλλαξε κάτι η συμπεριφορά μου. Και εσύ, Νίκη, πιστεύεις το ίδιο πράγμα, ότι δεν υπάρχει ένας τρόπος να έρθει σε μια συνεννόηση και να έχετε μια καλή σχέση με τον Όχι, Δήμο? Όχι, όχι. Ίσα μου φάνηκε αρκετά υποκριτικό την ημέρα που αποχώρησα, που μετά από όλο αυτό που είχε γίνει, μου είπε «Όλα καλά, θα τα πούμε έξω». Ήμουνα κάπως... τι έχουμε να πούμε έξω. Όσοι συγχωρούν είναι το πρόσωπο γενικά. Αυτό δηλαδή, δεν θεωρώ ότι θα έχουμε κάποια σχέση ποτέ και δεν θα ήθελα κιόλας. Μάλιστα. Τι είπες, Ανδριάννα μου? Λέω, άρα όποιος θέλει μετά το παιχνίδι να συγχωρέσει και να βρει κάποιες ισορροπίες, μάλλον είναι κακό, μάλλον είναι διπρόσωπος, μάλλον πρέπει το παιχνίδι να γίνει η ζωή μας για να θεωρούμαστε αληθινοί. Άμα συγχωρούμε, άμα δίνουμε δεύτερες ευκαιρίες, κάτι πάει λάθος με εμάς. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Okay. Απλά για μένα το παιχνίδι είναι η ζωή μου. Εσείς που το είδατε σαν παιχνίδι και χαίρομαι που το παραδέχεστε κάποιοι, γι' αυτό το διαχωρίζετε. Προφανώς για μένα είναι παιχνίδι. Προφανώς είναι παιχνίδι. Δεν θα πουλήσω τη μάνα μου. Δεν είναι η ζωή αυτό μου, είναι ένα παιχνίδι. Τέλος πάντων. Μερικοί μπορεί να το κάνουν. Απλώς εγώ εννοώ, αυτό που εννοώ είναι ότι η Νίκη, κατά την αποχώρησή της, όταν μας χαιρετούσε όλους, πάρα πολύ ωραία και προς τιμήν της που μας χαιρέτησε όλους, όταν ήρθε η σειρά του Δήμου, ο Δήμος της είπε ότι μπορούμε να τα πούμε και έξω. Αυτή είναι μια κίνηση που θεωρώ ότι αν γινόταν από οποιοδήποτε άλλο παιδί, θα λέγαμε μπράβο, αφήνει πράγματα πίσω, μια χαρά. Ξαφνικά επειδή τη λέει ο Δήμος, δεν την πιστεύουμε. Ακριβώς, όχι, επειδή η στάση του Δήμου είναι τέτοια που δεν είναι να τα πούμε και απ' έξω. Είναι το φιλί το του Ιούδα. Το φιλί μην του Ιούδα. Πετάγεσαι, Κρίς, τώρα μιλάω εγώ με το Δήμο, πετάγεσαι, εσύ πετάγεται και Ανδριάννα, μιλάω εγώ με το Δήμο. Δεν θέλω να νομίζω ότι κάνουμε κόμματα εδώ μέσα, γιατί κάτι τέτοιο ψηφίρισε ο Δήμος. Με τη Μαρκέλα που είχαμε μία παρεξήγηση, είναι να βρούμε να τα πούμε. Γιατί άμα ήταν η Μαρκέλα εδώ, το ίδιο θα γινόταν. Όταν έχει γίνει τώρα όλο αυτό, έχω φάει εβδομάδες επίθεση. Μιλάω, βρε καλέ μου. Όταν έχουν ακουστεί χαρακτηρισμοί που έχουν ακουστεί από έναν άντρα, θεωρώ αρκετά υποκριτικό και ότι είναι ξεκάθαρο για την τηλεόραση. Γιατί όπως είδατε, δεν μιλήσαμε έτσι κι αλλιώς. Δεν πρόκειται να βρεθούμε ποτέ έξω. Οπότε το να πεις θα τα πούμε και έξω, για μένα είναι υποκριτικό. Αυτό. Το να μην θες εσύ να βρεθείς έξω δεν σημαίνει ότι αυτός που το είπε το λέει ψέματα. Το ότι εσύ δεν θες να βρεθείς με τον άλλον είναι πάρα πολύ σεβαστό. Είπα κάτι κακό. Είπα τη γνώμη ότι δεν συμπαθώ, δεν πρέπει να τον συμπαθούμε όλοι. Ναι, γιατί λες πράγματα τα οποία. Παιδί μου, είναι 38 χρονών, άστο να θα μιλήσει εκείνο. Δεν θέλω να μιλήσω σε σένα. Ακριβώς, ας μη συνεχιστεί η συζήτηση. Με τον τρόπο που μιλάτε, ένας-δύο άνθρωποι εδώ πέρα. Έχετε έρθει να χαλάσετε μια γιορτή και μιλάτε τόσο άσχημα για έναν άνθρωπο που είναι εδώ και θέλει να χαρεί τη μέρα του. Δεν μιλήσα άσχημα, νομίζω, για κάποιον. Τέλος πάντων, όλα καλά. Δεν σε χαρακτήρισα κάπως, ρε Δήμο. Όχι.